Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 σας προτείνει ιδέες και λύσεις για να αναπτύξετε έξυπνα την επιχείρησή σας. Καλή σας ακρόαση! Γεια χαρά σε όλους! Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και σε αυτό το podcast της στήλης Business and Marketing Tips της Athens Voice θα δούμε 4 tips επιχειρηματικής ευτυχίας. Ευτυχία. Δύσκολη έννοια και με διαφορετική σημασία για τον καθένα. Δεν μετριέται, δεν ποσοτικοποιείται, δεν πωλείται και δεν αγοράζεται. Μόνο κατακτάται. Για τους σκοπούς του σημερινού podcast, η ευτυχία ορίζεται ως η αίσθηση εκείνη πληρότητας που μας διακατέχει και προκαλείται από πράξεις ή σκέψεις, δικές μας αλλά και των άλλων. Φυσικά, ο συνολικός μας βαθμός ευτυχίας δεν εξαρτάται μόνο από το επαγγελματικό περιβάλλον. Ωστόσο, ο καλός βαθμός στα επαγγελματικά αντανακλά και πολλές φορές και μας βοηθά να λειτουργήσουμε καλύτερα και στα προσωπικά μας θέματα. Πρώτο tip. Η αποτυχία οδηγεί στην ευτυχία. Ο φόβος της αποτυχίας έχει οδηγήσει να ρίχνουν τους επιχειρηματίες μακριά από την ευτυχία. Φοβόμαστε ότι το επόμενο βήμα μας ίσως δεν είναι το σωστό. Κλεινόμαστε το καβούκι μας και περιχαρακωνόμαστε σε αυτό που έχουμε ήδη πετύχει. Όμως, ο πραγματικός επιχειρηματίας πάντα νιώθει ευτυχισμένος όταν πετυχαίνει το στόχο του. Και αν αρχικά αποτύχει, απλά θα προσπαθήσει σκληρότερα. Μη φοβάστε την αποτυχία. Ο Σερ Έντμουντ Χίλαρη είχε αποτύχει ήδη μια φορά στις πλαγιές των Ιμαλαΐων πριν τη μαγική ανάβασή του το 1953. Είναι μάλλον απίθανο να το γνωρίζετε, αλλά σίγουρα γνωρίζετε ότι ήταν ο κατακτητής του Everest. Δεύτερο tip. Πνίγεσαι στη δουλειά? Η ευτυχία είναι κοντά. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και οι στατιστικές τους δεν κάνουν λάθος. Οι άνεργοι ή οι άεργοι άνθρωποι έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, νευρωτικών διαταραχών και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Από όλα τα εμπόδια που βρίσκονται μεταξύ του επιχειρηματία και της ευτυχίας, η αναβλητικότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Η αναβλητικότητα, για οποιονδήποτε λόγο, τηλεομανία, άγχος, μακρινό deadline ή απλή τεμπελιά, θα σας γεμίσει άγχος, θα μειώσει την παραγωγικότητά σας και θα σπείρει σκέψεις αρνητισμού στο μυαλό σας. Όταν πνίγεστε στη δουλειά, όταν δράτε, όταν πιάνετε τον τάβρο από τα κέρατα, είστε πολύ πιο κοντά στην ευτυχία από ό,τι νομίζετε. Αν και δεν υπάρχει ευτυχόμετρο, μπορείτε να κάνετε ένα απλό τεστ για να τσεκάρετε το παραπάνω. Νιώθετε ευτυχισμένοι? Α. Στο τέλος μιας γεμάτης μέρας όπου δεν πήρετε ανάσα. Β. Στο τέλος μιας μέρας όπου δεν κάνετε απολύτως τίποτα και δεν ήταν αργία ή διακοπές. Τρίτο tip. Στοχοθέτηση. Η στοχοθέτηση οδηγεί σε μικρές ενέσεις ευτυχίας κάθε φορά που πραγματοποιείτε κάποιον από τους στόχους σας. Ναι, ο χιλιοστός σας πελάτης, η εκατοστή σας συμφωνία ή το νέο σας προϊόν ή ο φετινός σας τζίρος μπορούν να σας κάνουν ευτυχισμένους. Φυσικά όχι για πάντα, ούτε καν για λίγες μέρες. Όμως, ακόμη και έτσι, δεν έχω συναντήσει ακόμα τον επιχειρηματία εκείνον που δεν τον ευχαριστιέται όταν αυτές οι στιγμές όντως έρχονται. Ωστόσο, στη στοχοθέτησή σας προσπαθήστε να αποφύγετε την παγίδα των υπερβολικών προσδοκιών. Η στοχοθέτηση μπορεί να οδηγήσει στην ευτυχία, μπορεί όμως να σας γυρίσει και boomerang. Τέταρτο tip. Αγκαλιάστε την αλλαγή. Δεν είστε ο άνθρωπος που ήσασταν στα 18 σας. Στην πραγματικότητα δεν είστε καν ο άνθρωπος που ήσασταν πριν από ένα μόλις χρόνο πίσω. Κανένας μας δεν είναι συστατικός και όλοι μας αλλάζουμε. Ίσως ο τρόπος που διοικούσα την επιχείρηση στα πρώτα βήματα να σας φαίνεται πλέον παροχημένος ή αφελής. Αλλάξτε τον. Προσπαθήστε να καταλάβετε ποιος είστε σε κάθε ηλικία. Και στα 30 και στα 40 και στα 50 και στα 60 σας. Ποτέ δεν είναι αργά για να αγκαλιάσετε την αλλαγή. Και κάνοντάς το θα βρεθείτε ένα βήμα ακόμη πιο κοντά στην ευτυχία. Συνοψίζοντας τα 4 tips επιχειρηματικής ευτυχίας. Πρώτον, μην φοβάστε την αποτυχία. Δεύτερον, επιβάλλετε τη δράση. Τρίτον, εφαρμόστε τη στοχοθέτηση. Τέταρτον, αγκαλιάστε την αλλαγή. Καλή επιτυχία. Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και μέχρι το επόμενο Business and Marketing Tips Podcast ή στο επανειδήν. Μόλις ακούσατε τις ιδέες και τις λύσεις που προτείνει ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41 για την έξυπνη ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Ραντεβού με νέες προτάσεις την άλλη εβδομάδα. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Το podcast αυτό δεν περιέχει συγκεκριμένες συμβουλές για επενδύσεις ή σίγουρο κέρδος. Σκοπός του podcast είναι η γνωριμία των ακροατών με τις βασικές αρχές marketing και επιχειρηματικότητας μιας μικρής επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση γι' αυτό και ενδείκνεται η συμβουλή ειδικών. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.